Κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε μια ανάσα πριν ανοίξει η χώρα για τους τουρίστες, είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχθούμε σε επίπεδο πρωτοκόλων ασφαλείας, αυτό εννοώ. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Όλο αυτό το διάστημα προχωρούμε με σχέδιο. Αυτό που θα ανακοινώσουμε σήμερα το απόγευμα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, έχει να κάνει με το πώς σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τις υγειονομικές δομές στη χώρα μας, ιδίως δε στα νησιά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο όγκο των επισκεπτών και την εμφάνιση τυχών κρουσμάτων, αλλά και το πώς θα κάνουμε τα τεστ τα οποία θα γίνονται στις πύλες εισόδου της χώρας μας, στιγματοληπτική έλεγχη, αλλά στοχευμένη έλεγχη, ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη, ώστε να καταφέρουμε να ελέγξουμε τυχόν κρούσματα στην πηγή έγκαιρα. Αυτό θα είναι το κλειδί της αντιμετώπισης στους καλοκαιρινούς μήνες. Να επεμβαίνουμε έγκαιρα, τοπικά και να περιφρουρούμε την κοινότητα από τυχόν διασπορά. Όπως κάνετε και στον Εχήνο, σας ανησυχεί λίγο αυτή η μικρή άνοδος των καθημερινά των κρούσματων? Και ήταν κάτι αναμενόμενο, θα μου πείτε βεβαίως. Αλλά αν σκοπεύετε να αλλάξετε τα πρωτόκολλα όχι μόνο στα νησιά, και σε όλη την επικράτεια. Είχαμε το πρώτο lockdown εχθές. Πολύ η χαλάρωση τη βλέπουμε παντού. Και στα μαγαζιά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, και θα δούμε κι άλλοι από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, είμαστε πολλούς μήνες σε αυτό το καθεστώς. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια κόπωση. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κόπωση συστήνοντας παντού σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους επισκέπτες να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας και όσο μπορούν τις αποστάσεις. Αυτά είναι τα δύο κλειδιά που θα μας προφυλάξουν και θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την καλή εικόνα που είχαμε μέχρι και σήμερα. Αλλά δρούμε τοπικά τον Εχήνο. Είδατε χθες 20 κρούσματα γενικά στη χώρα, τα 16 ήταν από την περιοχή της Ξάνθης. Επομένως, πήραμε γρήγορα αποφασιστικά μια δύσκολη απόφαση να εφαρμόσουμε περιοριστικά μέτρα σε εκείνη την περιοχή για να αποφύγουμε τη διασπορά στην κοινότητα. Όπου χρειαστεί. Αυτό θα το κάνουμε. Δεν είναι τουριστική περιοχή. Θα προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο και σε άλλες περιοχές που θεωρείται τουριστικές, έστω και με κόστος στην οικονομία και στην τοπική αγορά και οικονομία? Ή θα προσπαθήσουμε με άλλους τρόπους να διασφαλίσουμε, ας πούμε, την υγεία στις περιοχές αυτές? Αν χρειαστεί, θα το κάνουμε ανεξαρτήτως αν είναι τουριστικός προορισμός ή όχι, εκεί που θα εμφανιστεί μια εστία πιθανής μετάδοσης. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ως πρώτη προτεραιότητα είναι η δημόσια υγεία. Αυτό έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Όταν ανοίγουμε την οικονομία και την κοινωνική δραστηριότητα, είμαστε πάντα σε εγρήγορση και θα πάρουμε οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο χρειαστεί, αν αντιληφθούμε και σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών ότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς. Τώρα, κύριε Υπουργέ, δέχεστε σφοδρή κριτική από τις εφημερίδες και την Εφημερίδα των Συντακτών και την Αυγή για την καμπάνια γύρω από τον κορονοϊό. Για το μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς κτλ. Λέει η Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα, προπαγάνδα με δημόσιο χρήμα σε ημετέρους. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πήραμε μια δύσκολη γρήγορη απόφαση να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες στη φάση που επιβάλαμε τα περιοριστικά μέτρα το Μάρτιο. Δηλαδή από τις αρχές Μαρτίου αποφασίσαμε όταν κομβικό να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση. Η έγκαιρη ενημέρωση έσωσε κυριολεκτικά ζωές. Από εκεί και πέρα, στην κριτική η οποία ασκείται, απαντούμε. 1232 μέσα συμμετείχαν στην καμπάνια. Άρα δεν αντιλαμβάνουμε πως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ ότι μοιράζουμε χρήμα μόνο σε κάποιους τους οποίους εμείς επιθυμούμε. Λένε ότι δεν δίνετε τα ποσά. Λέτε ότι δεν δίνετε τα ποσά που έχουν δοθεί στα μέσα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την επιλογή των μέσων που συμμετείχαν στην εκστρατεία ενημέρωσης. Απόδειξη ότι και οι καλές εφημερίδες, οι οποίες αναφέρατε, συμμετείχαν στην καμπάνια για την ενημέρωση του κοινού. Ποιοι δεν συμμετείχαν μέσα τα οποία προφανώς αναπαράγουν, διακινούν fake news ή προκαλούν σύγχυση στο κοινό. Εν προκειμένου, απάντησα και χθες και σε συγκεκριμένη ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, ότι δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει σε μια καμπάνια για να προειδοποιήσει το κοινό για την απειλή του κορονοϊού ένα μέσο που χαρακτηρίζει τον κορονοϊό κοροϊδοϊό. Επίσης,
Δεν μπορεί να έχουμε ένα βασικό μήνυμα που αντιλαμβάνεστε όλοι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε εκπρόσωπε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι ο Δημήτρης ο Χατζηνικόλας, κύριε Πέτρο. Γιατί τώρα νομίζω δικαιούμαι να μιλήσω μαζί σας. Εγώ είμαι αρχισυντάκτης του ντοκουμέντου. Προφανώς και αναφέρεστε στον ντοκουμέντο. Διάβασα με πολύ προσοχή την ανακοίνωσή σας. Θα με συγχωρέσετε, διαφωνώ πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Καταρχήν, μας προσβάλλει ως δημοσιογράφους αυτό το οποίο λέτε. Θέλω να σας πω, να σας το δείξω κιόλα. Εδώ είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μου, 15 Μαρτίου. Νομίζω γνωρίζετε την ημερομηνία, ήταν πριν πάρθουν τα περιοριστικά μέτρα. Γράφει επιλέξει το πρωτοσέλιδο με μια φωτογραφία τον πλανήτη και τον κορονοϊό. Χρειάζεται υπεύθυνη στάση και προσοχή από όλους μας. Και προστασία της δημόσιας υγείας. Από πού προκύπτει ότι εμείς δεν πιστεύαμε στον κορονοϊό και δεν μας δώσατε τη διαφήμιση, κύριε Δημήτρη? Παρόλα αυτά, και το λέτε αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δώσατε διαφήμιση, νέο παράδειγμα τώρα θυμάμαι, ένα πρώτο πράγμα που θυμάμαι, σε site όπως είναι για παράδειγμα το Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Τώρα, αν ανοίξετε το συγκεκριμένο site, θα δείτε ότι έχει πρωτοσέλιδο ότι δεν κολλάει ο ιός από τη Θεία Κοινωνία. Δημήτρη. Εκεί λοιπόν δεν κατάλαβα τι ισχύει, ποια είναι τα μέτρα και τα σταθμά. Συγγνώμη, κύριε Πέτσα, να το απαντήσει ένα λεπτό, απαντήσει, παρακαλώ πολύ. Αλλά επειδή και σε άλλες εκπομπές φιλοξενούμε τον Υπουργό, θα κάνουμε εμείς συνέντευξη και. Ελάτε, κύριε Πέτσα, όμως απαντήστε. Απαντήστε. Αυτό το οποίο ισχύει δηλαδή απόλυτα, και σε άλλες εκπομπές θα ισχύσει και εδώ. Ελάτε, παρακαλώ. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι ο καλεσμένος σας θέλει να πει κάτι για την εφημερίδα στην οποία εργάζεται. Οκ, είναι κατανοητό. Από εκεί και πέρα. Μπορεί να δει και άλλα πρωτοσέλιδα, πάρα πολλά πρωτοσέλιδα, όπως αυτό που είπα εγώ και το οποίο δεν ανήκει. Σας ρώτησε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεύτερο στοιχείο. Καταλαβαίνετε όλοι εσείς που συμμετέχετε στο κομμάτι της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Είναι δυνατόν ένα βασικό μήνυμα μιας καμπάνιας, όπως το μένουμε σπίτι, να διαφημίζεται σε ένα μέσο που το λιδωρεί και να λέει ότι μένουμε ταπεί? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί υπάρχουν βασικά στοιχεία στην καμπάνια. Και σας πάρουμε τα πίσω λόγω του lockdown. Αν θέλετε, μπορώ να απαντήσω. Αυτό σας ρωτάω. Όμως να πω κάτι τώρα. Ένα λεπτό. Έχω απαντήσει σε νέα ερωτήσεις στην ζήτημα και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κύριε Πέτσα, και ποτέ δεν εγγέρθηκε θέμα. Ναι. Να μην λύσουμε το ζήτημα, το διμερές, έτσι όπως ανακύπτει, εκτός αν μιλάμε και για άλλες εφημερίδες που δεν πήρανε καμπάνια ή όχι. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να εξηγήσετε εάν έμειναν εκτός της κρατικής διαφήμισης μέσα που θεωρήθηκαν αντιπολιτευτικά και αντιπολιτευόμενα προς την κυβέρνηση. Διότι είναι ένα πράγμα να λέτε ότι δεν μπορούσε να πάρει κρατική διαφήμιση αυτός που μετέδιδε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι είναι μια κοροϊδία, μια συνωμοσία της κυβέρνησης ή της νέας τάξης πραγμάτων, και ένα άλλο πράγμα να σας ρωτούν εάν έμειναν έξω από την κρατική διαφήμιση μέσα τα οποία δεν είναι φύλλα προσκύμενα προς την κυβέρνηση. Μα σας είπα, η Εφημερίδα των Συντακτών ή η Αυγή, για παράδειγμα, σήμερα που έχουν πρωτοσέλιδα και τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν, δεν θα κρίνω εγώ τις εφημερίδες, ό,τι θέλουν μπορούν να γράψουν και οποιαδήποτε κριτική μπορούν να ασκήσουν. Αυτές οι δύο εφημερίδες συμμετείχαν φυσικά στην καμπάνια. Όπως και άλλες, όπως ο Ριζοσπάστης, το Κόκκινο. Ένα σωρό άλλα μέσα τα οποία ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Σας είπα, τα κριτήρια τα οποία είχαν να κάνουν με την καμπάνια ήταν η μέγιστη δυνατή διάχυση μηνύματος στο κοινό, εξού και 1232 μέσα. Συμπεριλαμβανομένων πάρα πολλών περιφερειακών μέσων συμμετείχαν στην καμπάνια. Ναι. Και το βασικό κριτήριο ήταν να μην παράγουν fake news φυσικά και να μην προκαλούν σύγχυση στο κοινό. Μάλιστα. Συγγνώμη τώρα. Πάμε λίγο στην οικονομία, να ανοίξουμε λίγο το θέμα της οικονομίας. Τα site δεν ήταν σε λειτουργία και πήραν διαφήμιση, δηλαδή μετέδιδαν το μήνυμα του μένουμε σπίτι, κύριε εκπρόσωπε. Εδώ μέσα σε αυτά τα 1300 τα οποία είπατε, ήταν site τα οποία δεν είχαν καν αντικείμενο. Είχαν δημιουργηθεί μια ημέρα πριν δώσετε τα χρήματα. Και από τότε δεν είχαν ανεβάσει ούτε ένα θέμα. Ποιος έκρινε ότι θα πάρουν αυτά τα χρήματα? Αυτό σας ρωτάμε. Νομίζω ότι θα. Σας έχω απαντήσει και σε εσάς. Είπα και πριν, αν δεν ακούστηκε, ότι έχω απαντήσει σε 9 ερωτήσεις στη Βουλή. Έχω πάει ο ίδιος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής από τον Απρίλιο. Έχω δώσει όλες τις εξηγήσεις και έχετε ένα θέμα σήμερα και χθες ακριβώς για την εφημερίδα σας. Το κατανοώ. Πάμε λίγο στα ζητήματα της οικονομίας. Ξαναλέω, να μην μεταταπεί τώρα μια αντιπαράθεση σε διμερές επίπεδο με ένα συγκεκριμένο μέσο. Παραμένει το κεντρικό ερώτημα. Δεν μας ενδιαφέρει το μέσο. Το κεντρικό ερώτημα. Ο κομμουνισμός
ο αποκλεισμός ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης αδιάφορο το όνομά του. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το κεντρικό ερώτημα κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου, να τα πούμε αυτά. Με ποια κριτήρια επελέγησαν και αποκλείστηκαν. Αυτό είναι το ένα σκέλος, αλλά, αν μου επιτρέπει ο αγαπητός Δημήτρης, επειδή... Να τελειώσουμε δηλαδή το παιδιά, γιατί δεν έχουμε απαιτό χρόνο. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Πέτσα, θέλω να απαντήσετε στην κριτική που δέχεστε από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τον κύριο Τσίπρα, διότι θα είναι κεντρικό θέμα συζήτηση σήμερα στη Βουλή, για το ότι η κυβέρνηση έφερε την ύφεση πριν τον κορονοϊό. Ότι έχετε ουσιαστικά εγκλωβίσει την ελληνική οικονομία σε μια νέα μεγάλη περιπέτεια, όχι εξαιτίας των συνεπειών της επιδημίας, αλλά εξαιτίας των επιλογών σας. Δεν μπορεί να διαβάσει σωστά τα στοιχεία ο κύριος Τσίπρας και προσπαθεί να πιαστεί από κάποια από αυτά τα στοιχεία προκειμένου να δημιουργήσει ένα αφήγημα το οποίο του λείπει και η κοινωνία δεν τον ακούει. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Ότι η ύφεση δεν είναι εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης. Ωραία. Τότε η μείωση της ανεργίας είναι εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης? Ανακοινώθηκε χθες ιστορικά χαμηλό για τα τελευταία 10 χρόνια για τη μείωση της ανεργίας το Μάρτιο, 14,4%. Επί του κυρίου Τσίπρα το Μάρτιο του 2019 ήταν 18,1%. Mm-hmm. Άρα αυτό το πιστώνει στην κυβέρνηση, καταλαβαίνω. Μην κάνουμε επιλεκτική ανάγνωση των στοιχείων. Η οικονομία μας μπήκε με φόρα 2020. Ήταν το Μάρτιο από την επιβολή των μέτρων των περιοριστικών ένα απότομο φρενάρισμα, αλλά ακόμα και αυτό το φρενάρισμα έφερε την ελληνική οικονομία να έχει τη χαμηλότερη ύφεση στην Ευρωζώνη. 0,9% ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 20 στην Ελλάδα, 3,6% ύφεση στην Ευρωζώνη. 4 φορές παρακάτω ύφεση στην Ελλάδα. Οι αγορές που μας δανείζουν με αυτό το χαμηλό επιτόκιο δεν καταλαβαίνουν πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία και αν αυτή η περιπέτεια που περνάμε τώρα είναι εξαιτίας ενός εξωγενούς παράγοντα όπως η πανδημία. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουν. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν προσπαθεί να φτιάξει ένα αφήγημα το οποίο δεν του βγαίνει. Δεν μπορεί να διαβάζει επιλεκτικά τα στοιχεία και η δικιά μας η δουλειά είναι να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, να διατηρήσουμε το παραγωγικό οστό της οικονομίας στη θέση του για να λάβουν όλοι μερίδιο από την δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας μόλις ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση. Τώρα αυτό είναι το ζήτημα, να προφυλαχθούν και οι θέσεις εργασίας, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι ναι μεν υπάρχουν τα εργαλεία προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος συνεργασία και μέσω άλλων προγραμμάτων, αλλά το αν θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Για όσους δεν μπορούν να μπορέσουμε στο πρόγραμμα. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας, πήραμε έγκαιρα μέτρα όπως η απαγόρευση των απολύσεων στην αρχή και τώρα ξεδιπλώνουμε ένα πλαίσιο το οποίο έχει το συνδυασμό της αναστολής εργασίας, ιδίως για τα εποχικά επαγγέλματα του τουρισμού και της εστίασης, αλλά και το πρόγραμμα συνεργασία, προκειμένου και τα δύο μαζί να δώσουν μια εξασφάλιση στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους ότι θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, ότι θα πηγαίνει σιγά σιγά η αύξηση του τζίρου, αυτό που αναμένουμε, αλλά δεν θα κινδυνεύουν οι ίδιοι να μπαίνουν μέσα, για να το πω απλά, μέχρι να φτάσει ο τζίρος στα ικανοποιητικά επίπεδα, γιατί το κράτος θα είναι εκεί να συνδράμει. Ιδίως με την τροποποίηση που κάναμε στο πρόγραμμα συνεργασία, όπου πλέον επιδοτούμε πολύ μεγάλο μέρος και των εργοδοτικών εισφορών, είναι πάρα πολύ ελκυστικό να ξαναπροσλάβουν τους εποχικά εργαζόμενους, ιδίως στον τουρισμό, οι επιχειρήσεις οι οποίες ανοίγουν σιγά σιγά τη δραστηριότητά τους. Άρα πιστεύουμε ότι με αυτό το συνδυασμό των μέτρων, σε συνδυασμό επίσης και με τα κίνητρα και εργαλεία ρευστότητας που έχουμε θα δούμε δώσει, βέβαια αν θα πολύ λειτουργήσει. Εικόνα είναι καλό όπως το περιγράφετε, θα δούμε όμως αν θα λειτουργήσει. Γιατί πάντοτε το Ταμείο κρίνει τις επιλογές και τις παρεμβάσεις. Τώρα κύριε Πέτσα, να σας ρωτήσουμε και για τις απειλές της Άγκυρας, αλλά και για τις προοπτικές που ενδεχομένως υπάρχουν στο ταξίδι του κυρίου Δένδια στην Αίγυπτο. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία και με την Αίγυπτο? Δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις πριν να είμαστε έτοιμοι για υπογραφή. Γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα, μια ιστορική συμφωνία με την Ιταλία. Mm-hmm. Με την Αίγυπτο οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές εδώ και 16-17 χρόνια. Ελπίζουμε να φτάσουμε επίσης σε μια οριοθέτηση, αλλά δεν πρόκειται να ανακοινώσουμε κάτι πριν είμαστε σε φάση οριστικής υπογραφής. Το στοιχείο, το βασικό βέβαια που έχουμε ως κεκτημένο πλέον, είναι η συμφωνία με την Ιταλία, όπου έχουμε βασικά στοιχεία τα οποία θα κινηθούμε και στην οριοθέτηση άλλων θαλασσίων ζωνών, δηλαδή βασικά το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας του 1982 και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προώθηση τέτοιων
σχέσεων καλής γειτονίας σε όλη την περιοχή μας, εφόσον όλοι σεβόμαστε αυτούς τους βασικούς κανόνες.